Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συνηθίζω και προσπαθώ τουλάχιστον όταν μιλώ επίσημα κάθε λέξη να έχει το νόημά της και τη βαρύτητά της. Το ίδιο θα προσπαθήσω να κάνω και τώρα. Μίλησα χτες στην Επιτροπή της Βουλής και έδωσα απαντήσεις. Νομίζω σαφείς, και ό,τι δεν ήταν σαφές εδώ μπορούμε να το αποσαφηνίσουμε ακόμα περισσότερο. Φοβάμαι ότι όσα ακούστηκαν ήδη με την θεμητή αιτιολόγηση, την οποία αποδέχομαι ότι υπάρχει πιεστικότητα χρόνου και άρα κανείς δεν μπορεί να έχει πληρότητα προσεγγίσεων, να είναι δικαιολογημένο αυτό, εν τούτης, καμία από τις τοποθετήσεις δεν έλαβε υπόψη την απάντηση που έδωσα εχθές στην Επιτροπή, η οποία είναι στα πρακτικά. Και δεν την έλαβε υπόψη αυτή την απάντηση ούτε ο διάλογος, ο δημόσιος μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, και γι' αυτό και εγώ, ενώ θα μπορούσα, επέλεξα και με μια ανακοίνωσή μου εχθές είπα ότι δεν θα συμμετάσχω σε αυτό το διάλογο, αλλά θα κρατήσω την δυνατότητα να απευθυνθώ μόνο στο Κοινοβούλιο για σήμερα, για να υπάρξει εδώ ακριβώς η δυνατότητα να αξιολογηθούν τα δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα? Η σύμβαση παραχώρησης, το κείμενο της σύμβασης παραχώρησης, το οποίο είναι η αλλαγή, η τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου, των δύο συναρμοδίων υπουργείων και υπουργών οικονομίας και ναυτιλίας και τη ΣΟΛ, ανώνυμη εταιρεία από την άλλη μεριά, αυτή το αλλαγμένο, το διαφοροποιημένο κείμενο σύμβασης παραχώρησης πράγματι απετέλεσε, όπως καταρτίστηκε τον Δεκέμβριο του 2015 στην τελική του μορφή, απετέλεσε αναρτημένο κείμενο επί τη βάση του οποίου έγινε η διαγωνιστική διαδικασία. Άρα, και παρά το γεγονός ότι δεν είχε υπογραφεί ακόμα από τους συναρμόδιους υπουργούς και από τον πρόεδρο της ΟΛΠ, ανώνυμη εταιρεία, κάτι που συνέβη μόλις προλίγων ημερών, έτσι προβλέπετε, εν τούτης το κείμενο αυτό είναι απολύτως δεσμευτικό, αφού επί τη βάση αυτού έγινε η διαγωνιστική διαδικασία. Εκτός και αν συνενετικά με τον ανακηρυχθέντα ως παραχωρησιούχο από τη διαγωνιστική διαδικασία, το ελληνικό δημόσιο προβεί σε διαδικασίες νέας διαβούλευσης και συνενετικά υπάρξουν διαφοροποίησεις, το κείμενο της σύμβασης παραχώρησης είναι δεσμευτικό. Όντως. Και κανείς δεν μπορεί να επιφέρει σε αυτό καμία αλλαγή. Το ίδιο το κείμενο της σύμβασης παραχώρησης όμως προβλέπει ότι όταν θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της πρώτης φάσης μεταβίβασης μετοχών, που έγινε με πανηγυρικό τρόπο στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Ζάπιο Μέγαρο, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελεγκτικού συνεδρίου και της απόφασής του, όταν θα και των ενδεχομένων ενστάσεων προσφυγών κλπ. Όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του πορίσματος και της έκθεσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, που έγινε και αυτό μόλις προλίγων ημερών, και εν συνεχεία υπήρξε ένα νέο στάδιο και υπήρξε η οριστική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Γι' αυτό και καθυστερήσαμε, δεν μπορούσαμε νωρίτερα να το φέρουμε και γι' αυτό έρχεται τώρα πια αναγκαστικά με τη μορφή του κατεπήγοντες. Όταν αυτά λοιπόν ολοκληρωθούν, λέει η σύμβαση παραχώρησης, η δεσμευτική, αμελητή, η κυβέρνηση θα φέρει στο Κοινοβούλιο προς έγκριση και ψήφιση τον κυρωτικό νόμο, ο οποίος θα συμπεριλάβει και το κείμενο της σύμβασης παραχώρησης. Ο κυρωτικός νόμος τώρα πράγματι υπήρχε
στα παραρτήματα, τα ανιρτημένα του σχεδίου παραχώρησης ως σχέδιο κυρωτικού νόμου. Συμφωνημένος εκείνη τη φάση μεταξύ των διαγωνιζομένων και του ΤΑΙΠΕΔ, γιατί ήταν τεχνικό κείμενο ενδεικτικό κατευθύνσεων και προθέσεων ανάμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ που είχε την ευθύνη διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και στους διαγωνιζομένους. Τελικώς ήταν ένας ο διαγωνιζόμενος. Λέει όμως η Σύμβαση Παραχώρησης, και το είπα εχθές στην Επιτροπή, τα εξής πάρα πολύ σαφή πράγματα. Στην παράγραφο 1.3, αφού λέει ότι ακριβώς αυτά που σας είπα, αμελητή και όλα αυτά, λέει ότι ο ΟΛΠ αναγνωρίζει και αποδέχεται α. Ότι οι διατάξεις του κυρωτικού νόμου που θα τεθεί σε ισχύ υπόκεινται σε τεχνική και νομική επεξεργασία και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υποστούν σημαντική επεξεργασία προτού παρουσιαστούν στη Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το Σύνταγμα νομοθετικής διαδικασίας της ελληνικής δημοκρατίας. Β. Αντιστοίχως, το ελληνικό δημόσιο δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ότι το σύνολο ή μέρος του σχεδίου του κυρωτικού νόμου θα τεθεί τελικά σε ισχύ υπό την ακριβή μορφή που προβλέπεται στο παράρτημα 1.1.α. Αυτό δηλαδή που σας ανέφερα ότι αναρτήθηκε ως σχέδιο κυρωτικού νόμου. Πλήρης αρμοδιότητα, συμφωνημένη εντός της σύμβασης παραχώρησης, συμβατική αμοιβαία συμφωνία ότι αυτό είναι κυριαρχικό δικαίωμα της κυβέρνησης και της Βουλής των Ελλήνων, η τελική διαμόρφωση του κυρωτικού νόμου. Εννοείται προφανώς, όχι με διατάξεις που θα αντίκειται στην ουσία και στο γράμμα της σύμβασης, των διατάξεων της σύμβασης παραχώρησης. Προφανώς. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση σε αυτό το τελευταίο διάστημα ασχολήθηκε με την διαδικασία τελικής διαμόρφωσης του κειμένου του κυρωτικού νόμου, στην πραγματικότητα δεν άλλαξε τίποτα, αυτό το κείμενο χρησιμοποίησε ως βάση, όμως όχι το Υπουργείο Ναυτιλίας αλλά η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και οι νομικές υπηρεσίες και η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, όπως πάντα συμβαίνει σε όλα τα νομοσχέδια στην τελική τους φάση και τελική επεξεργασία, με κριτήριο όχι πολιτικό, όχι συμβατικό, όχι άλλο κριτήριο, αλλά με κριτήριο ορθής νομοθέτησης, καλής νομοθέτησης, προέβει όντως σε μια σειρά από αλλαγές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με παραβίαση συμφωνημένων όρων και κανόνων, καμία σχέση με ανατροπή δεδομένων, αλλά για λεφτά, παρακαλώ. Ηρεμήστε, κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ. Μιλάει. Δεν θέλετε απαντήσεις. Ηρεμήστε. Παρακαλώ να μην δώσω τις εξηγήσεις. Δεν πρέπει να δώσω τις εξηγήσεις. Για λεφτά. Κύριε Υπουργέ. Να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν, και μπορούμε αν θέλετε να ασχοληθούμε αναλυτικότερα να σας εξηγήσω και τι είδους διαφοροποιήσεις ήταν αυτές και ιδιαίτερα οι νομικοί. Είμαι βέβαιο. Τώρα θα σας πω. Είναι βέβαιο ότι ιδιαίτερα οι συνάδελφοι που είναι νομικοί και έχουν, θα συμμετάσχουν ίσως και δημιουργικά σε μια τέτοια συζήτηση, αλλά θα μας πάρει πολύ χρόνο να αναλύσουμε ένα-ένα από αυτά. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι αλλαγές κατά την κρίση της κυβέρνησης δεν έγιναν ούτε για να ανατρέψουν
συμφωνημένα, ούτε για να παραβιάσουν συμφωνίες, ούτε για τίποτα. Παρόλα αυτά, και μάλιστα αυτές οι αλλαγές, όπως ακριβώς ήταν η πρακτική που ακολουθεί το μέχρι τώρα, γιατί το ΤΑΙΠΕΔ ήταν ο τεχνικός σύμβουλος και ο υπεύθυνος διενέργειας του διαγωνισμού, διαβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ. Δεν ήρθαν ξαφνικά. Δεν έκανε καμιά κίνηση η κυβέρνηση στα μουλοχτά. Διαβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει τη διαρκή επικοινωνία με τους διαγωνιζομένους και εν συνεχεία με τον παρηγορησιούχο. Δεν έγιναν για να ευνηδιάσουν κανέναν, δεν έγιναν για να αποκρύψουν τίποτα. Έγιναν στο πλαίσιο της λογικής, της ορθής νομοθέτησης, εποφελία όχι μόνο του δημοσίου, αλλά και του παραχωρησιού. Αυτή ήταν η λογική. Και εχθές στην Επιτροπή προτάθηκε από συναδέρφους άλλων κομμάτων στην ακρόαση φορέων να κληθεί και η εταιρεία, η Κόσκο. Δεν ήταν σύνηθες, παρόλα αυτά έγινε δεκτό. Η Κόσκο δεν ήρθε. Και αντί γι' αυτό, όπως ήρθαν άλλοι φορείς... Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, πρέπει να κλείσετε όμως, έτσι. Έστειλε αυτή την επιστολή, την οποία μάλιστα έδωσε και στη δημοσιότητα. Δεν θα την κρίνω, ακριβώς γιατί σέβομαι και τις στιγμές και τις συμφωνίες μας και τις προοπτικές ανάπτυξης των σχέσεών μας με την Κίνα και πολλά άλλα πράγματα. Δεν θα την κρίνω. Αλλά εσείς μπορείτε να την κρίνετε. Ως κίνηση. Όλα αυτά μπορούσαν ακριβώς εφόσον υπήρχε μια νομική άποψη ότι κάποιες από τις ρυθμίσεις της κυβέρνησης μπορεί να αφήνουν νομικά κενά ή περιθώρια να ανατραπούν συμφωνηθέντα, ευχαρίστως θα τα αντιμετώπιζαν στο πεδίο αυτό των νομικών υπηρεσιών της γραμματείας της κυβέρνησης με καθαρή βούληση, με καλοπιστία και χωρίς κανένα ζήτημα. Όλοι αυτός ο χειρισμός γέννησε αυτήν εδώ τη φιλολογία ότι η κυβέρνηση δήθεν ευνηδιάζει, δήθεν παραβιάζει, δήθεν δεν σέβεται τις συμφωνίες της κυβέρνησης. Κλείστε, σας παρακαλώ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Όπως αναγγείλατε ήδη γιατί σας είχα ενημερώσει, αυτή τη στιγμή είναι σε τελική φάση διαδικασίας μια σειρά από επεξεργασίες που να λύνουν νομικά τα ζητήματα αυτά στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης χωρίς να αφήνουν κενά για παρερμηνίες ή για τέτοιου είδους αντιμετωπίσεις. Ευχαριστώ.